Την αλγίνη εντύπωση που έχει δημιουργήσει στην ελληνική κοινωνία η νομοθέτηση της ιδιωτικοποίησης του δικτύου και των πηγών νερού αύξησε με τις δηλώσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, λέγοντας πως θα ακολουθήσει η σωστή τιμολόγηση του νερού. Τι εννοεί όμως με τη σωστή τιμολόγηση? Γιατί να κατέβει η τιμή του νερού αποκλείεται, άρα αφού τώρα θα γίνει σωστά, αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί. Όπω τόνισε ο Γιάννη Οικονόμου, η κυβέρνηση στα τέσσερα χρόνια που κυβερνά, όχι μόνο δεν προχώρησε στην ιδιωτικοποίηση του νερού, αλλά με την τελευταία τη παρέμβαση, με την εισαγωγή τη ρυθμιστική αρχή, έθεσε το πλαίσιο για τη βελτίωση όλων των παρεχομένων υπηρεσιών για την υδροδότηση των πολιτών και τη σωστή τιμολόγησή του προ όφελο τη κοινωνία και των πολιτών. Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μπάμπης Παπαδημητρίου είχε δηλώσει ότι το νερό είναι απαράδεκτα φθηνό και πρέπει να πάρουμε την πρωτοβουλία να εξηγήσουμε γιατί το νερό πρέπει να έχει τη σωστή του τιμή. Σημειώνεται ότι την Κυριακή δεκάδε χιλιάδε πολιτών διαμαρτυρήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για την ιδιωτικοποίηση του δικτύου και των πηγών νερού που ψήφισε η κυβέρνηση στη Βουλή, σε ένα συλλαλητήριο που είχε να δει η από την εποχή των συγκεντρώσεων υπεράσπιση τη Μακεδονία. Η πλατεία Αριστοτέλου γέμισε ασφυκτικά και ήταν μια ζωντανή δημοσκόπηση όταν χιλιάδες πολιτών συγκεντρώνονται και διαμαρτύρονται για ένα θέμα που δεν αφορά μέσα την τσέπη τους, αλλά τη γενική κυβερνητική πολιτική και ένα νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, τότε ναι, έχετε καυτό αποτέλεσμα στις εκλογές.